Από τη Λευκοσία πήγαμε στην Κερίνια μέσω του ομορφότερου μονοπατιού στον κόσμο, καταλήγοντας στα μέσα μιας κοιλάδας ή μάλλον σε ένα βαθύ φαράγγι γεμάτο μυρτιές και πικροδάφνες, με την πόλη την ίδια δίπλα στη θάλασσα, πολύ γραφική. Πουθενά δεν έχω ξαναδεί τόση μαγευτική ομορφιά, ούτε τόσο πλούσια βλάστηση. Όπου και να γυρίσει κανείς το μάτι του, η θέα αλλάζει, αλλά παραμένει πάντοτε μαγευτική. Και τα μάτια μας την ψάχνουν. Ψάχνουν το βρυσί με τους πρώτους κατοίκους και τους παράξενους θεούς. Ψάχνουν τους βουνούς με τα ιερά και τα αγάλματα, τα φίδια και τα περιστέρια. Εκεί όπου οι πρώτοι κάτοικοι της Κερίνιας ένιωσαν τον τόπο τους να ανθίζει, να μεγαλώνει, να προκόβει. Ένα μικρό κομμάτι γης έφορο, ηλιόλουστο, θαλασσοφύλλητο. Εκεί άραξαν και οι πρώτοι Αχαιοί, Μυκηναίοι, Κρήτες, Λακεδαίμονες, ταξιδιώτες ναυτέμποροι, καραβοκύριδες. Ο Αχαιός Κυφαίας, ο μέγας στρατηλάτης, έκτισε τη μικρή πολιτεία. Η μικρή ελληνικότατη πόλη ακολούθησε και αυτή την ιστορία του τόπου. Οχυρώθηκε για να αντιμετωπίσει τους Ασσύριους τον 8ο αιώνα, τους Αιγύπτιους γύρω στο 560, τους Πέρσες το 545, τους Φοίνικες τον 5ο και τον 4ο αιώνα, με Έλληνες βασιλιάδες και Έλληνες κατοίκους. Από τη Σάμο, γυαλό-γυαλό, μέχρι την Γκό, τη Ρόδο, τα παράλια της Μικρασίας, ένα καράβι βούλιαξε με τα μπάρια του φορτωμένο γλυκό κρασί. Σήμερα το κουφάρι του άδειο, γυμνό, να πεθυμά το πέλαγο και την αρμύρα, αντικείμενο σε ξένο τόπο. Όταν οι Ρωμαίοι κατάκτησαν το νησί, δυνάμωσαν παλιές οχυρώσεις, προστάτεψαν τα καράβια τους από την Τραμοντάνα και έχτισαν σπίτια, τα παλάθια, με πλούσια ψηφιδωτά πατώματα, δελφίνια και πουλιά στόλιζαν τα δωμάτια. Άκμασε η μικρή Κερίνια και οι κάτοικοί της έσταλαν στη μακρινή τη Ρώμη αγάλματα με επιγραφές «Τιμής χάριν ο Κερινιτών Δήμος». Κρυφά άκουσαν οι Κερινιώτες το μήνυμα των Αποστόλων, μα όλος πίστεψε στην Παναγιά και τον Χριστό. Οι πρώτες εκκλησιές, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Μαύρα στην περιοχή Χρυσοκάβας, η Παναγία Γλυκιώτισσα που γλύκαινε τον πόνο των Κερινιωτών, η Χρυσοπολίτισσα, η Ποταμίτισσα, η Φανερωμένη, η Τριμηθιώτισσα, όνειρο και ελπής του κάθε Κερινιώτη. Μα ο προστάτης της Κερίνιας είναι ο Αρχάγγελος, που έριξε κομμάτι από το βράχο του και βήθησε τους Άραβες κουρσάρους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης Άγγελος, ο πολιούχος Άγιος της μικρής Κερίνιας. Οι Βυζαντινοί άρχοντες φοβούνται το πέλαγος. Το κακό πάντα από τη θάλασσα έρχεται. Θεμελιώνουν το φρούριο της Κερίνιας, χτίζουν τον Άγιο Γιώργη και το εκκλησάκι στον Άγιο Ιλαρίωνα να ξορκίσουν το κακό. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, είναι πια ο βασιλιάς της Κύπρου. Μάταια ο Βυζαντινός άρχοντας, ο Ισαάκιος Κομνηνός, κρύβεται στο οχυρωμένο κάστρο της Κερίνιας. Το νησί αγοράζουν οι Γάλλοι Λουζινιάν, φέουδα παντού, γοτθικές εκκλησιές, οξυκόρυφα τόξα, βαρόνι και κοντοστάβλιδες, κατοικούν το Ριάτικο, καθολικοί μοναχοί, μάταια προσπαθούν να αλλαξοπιστήσουν τον κόσμο. Το αβαίο του Μπέλα Παΐς χτίζεται το 14ο αιώνα. Οι Φράγκοι βασιλιάδες μεγαλώνουν το κάστρο, το δυναμώνουν. Είναι το σήμα της δύναμής τους. Ψηλά τείχη προστατεύουν την πόλη. Η Κερίνια και το φρούριο της αφουκράζεται την ιστορία του τόπου. Το 1232 τα αναφιλητά των Λογκοβάρδων μισθοφόρων. Το 1373 οι κατάρες της Ρίγαινας Ελεονόρας, εκεί ψηλά από τον πύργο του Αγίου Ιλαρίωνα.
οι κραυγές των Γενοβέζων που πολιόρκησαν την πόλη, τα ποδοβολητά των Μαμελούκων που ωρέγονταν την πόλη. Πόσα και πόσα είδαν οι πέτρες τα Ιππού. Και τα χρόνια κυλούσαν και το νησί πέρασε στα χέρια της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Ο ίδιος κίνδυνος από θάλασσα μεριά, οι ίδιες έγνοιες, ντουβάρια ρίχνουν στον Αγιώργη, η Κερίνια δεν τους ενδιαφέρει. Στις 15 του Σεπτέμβρη του 1570 η πόλη πέφτει στους Οθωμανούς. Η αυλαία της Ευρώπης πέφτει. Το φρούριο γίνεται στρατιωτικό οχυρό. Μέσα στην πόλη κυκλοφορούν μόνο Τούρκοι. Οι Κερινιώτες παραμένουν, πεισμώνουν, ξαναγοράζουν τη γη τους, ξαναφτιάχνουν το βιός τους, ξαναβγαίνουν στη θάλασσα και η πόλη ξαναζεί. Αντάμα οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, εκκλησίες και τζαμιά συμβιώνουν, το εμπόριο ενώνει, η πόλη στέκεται στα πόδια της, σχολεία, το πρώτο δημαρχείο, το Φουντζί, Έλληνες ναυτικοί αλλά και άλλοι επιλέγουν την Κερίνια. Πολλοί παντρεύονται Κερινιώτισες και τα παιδιά φέρουν ελληνικά ονόματα, Χιωτέλης, Κρανιδιώτης, Σκοπελίτης, Βράχας, Λιβέρβος. Στο τέλος του Ιούλη του 1878, παρά τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, οι άνδρες του αγγλικού ναυτικού αποβιβάζονται στην Κερίνια. Η αγγλική κατοχή της Κύπρου είχε αρχίσει. Η μικρή πόλη επιβιώνει και πάλι. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν πλάι-πλάι. 1192 ψυχές είναι το σύνολο της μικρής πόλης το 1881. Τα κερινιώτικα καΐκια και οι καπετάνοι έφταναν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, την Αίγυπτο, το Αιγαίο, τον Πειραιά και τα Επτάνησα. Ο κόπος και ο υδρότας των κερινιωτών φέρνει άνεση στην πόλη. Ξένοι, ιδίως Άγγλοι, ερωτεύονται την Κερίνια. Χτίζεται η Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και η Καθολική Εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ της Ουγγαρίας. Το 1889 έρχεται το φως στους δρόμους. Χτίζεται το Δημαρχείο, η Αγορά, το πρώτο ξενοδοχείο, το Ακταίο εκεί κοντά στη θάλασσα και τον Αρχάγγελο. Την εμφάνισή της από το 1898 κάνει η εφημερίδα «Ο Ραγιάς», με εκδότη το λόγιο Γεώργιο Σταυρίδη Ραγιά. Τα νιάτα επιδίδονται στον αθλητισμό και η μικρή Κερίνια και τα σωματεία της μαζεύουν βραβεία και πρωτιές σε ολάκερο το νησί. Σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι, η Αρμονία, το Λαϊκό Κέντρο, ο Σύλλογος Ένωση Νέων. Η μικρή Κερίνια επεκτείνεται, αποκτά σχολεία ελληνικά, το Σεβέριο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και η Ανωτέρα Εμπορική Σχολή. Ο απόϊχος της μικρασιατικής καταστροφής φέρνει πρόσφυγες κατατρεγμένους. Η μικρή Κερίνια τους αγκαλιάζει, μαζί και πάλι ο ελληνισμός θρυνεί. Καταφέρει να ξεπεράσει τα δεινά. Μετά τα Οκτωβριανά του 1931 είναι δύσκολες οι ώρες, αλλά η γαλανόλευκη κυματίζει και πάλι αγέροχη. Ο πόνος της μητέρας πατρίδας βρίσκει απόϊχο στη μικρή πολιτεία. Κερινιώτες εθελοντές είναι παρόντες στο αλβανικό μέτωπο. Άξιοι εκπαιδευτικοί κερινιώτες και μη κρατούν την παιδεία και την κοινωνία στα στιβαρά τους χέρια. Ο Γεώργιος Λοιζίδης, ο Σάβας Χρήστης, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο Φρίξος Βράχας και η Νιώβη Δημητριάδου Φράγκου. Τα νέα παιδιά που οραματίζονται μια ελεύθερη πατρίδα, άλλοι όπως ο Σπύρος Χαρελαμπίδης, ο Χαρίλαος Δημητριάδης και ο Κώστας Κατσελής παραστέκονται στη μικρή κοινωνία. Η Κερίνια προοδεύει, χτίζεται τον ντόουμ και άλλα ξενοδοχεία, μα η ψυχή των Ελλήνων της Κύπρου αποτινάσει τον αγγλικό ζυγό. Το φρούριο μετατρέπεται σε φυλακή και φιλοξενεί τους πρώτους αγωνιστές. Ανατέλει όμως και ο ήλιος της ελευθερίας και η Κερίνια είναι η ανάσα όλων, ντόπιων και ξένων. Η μυρωδιά της θάλασσας και η δροσιά του βουνού, τα φρούρια και το αβαΐο μετατρέπουν τη μικρή πολιτεία σε ένα μοναδικό τουριστικό θέρετρο. Οι Κερινιώτες και τα σωματεία της πόλης, ο Πράξανδρος, η ΠΑΕΚ, το ποδοσφαιρικό και αθλητικό σωματείο,
ο Λαογραφικός Όμιλος, ο Σύλλογος Αποφύτων Γυμνασίου Κερίνιας, το γνωστό ΣΑΓ. Η πόλη όλη γιορτάζει τα πανάρχαια έθιμα των ανθεστηρίων, των γιορτών του κατακλυσμού, των θεοφανίων, των εθνικών επετείων. Όχι για πολύ όμως. Μαύρα σύννεφα μαζεύονται από το 1963. Στην Τουρκοανταρσία η Κερίνια αποκόπτεται από το σώμα της Κύπρου. Μα η ζωή επιμένει. Χτίζεται ένα νέο δημαρχείο. Ο Αρής Καριόλου βρίσκει το ναυάγιο. Οι Κερινιώτες πεισμώνουν. Δουλεύουν για να παραμείνει η μικρή πολιτεία η ανάσα της Κύπρου. Στις 20 του Ιούλη του 1974 το πέλαγος ξέβρασε κατάρα και όλα νεκρώθηκαν. Έμεινε η στάχτη της φωτιάς. Πολλοί αρνήθηκαν να την εγκαταλείψουν. Από τότε έπαψε να είναι η μικρή Κερίνια της νιώτης μας. Σκλαβώθηκε το σώμα της. Ερημώθηκαν οι εκκλησίες της. Άλλαξαν χρώμα τα σχολεία της. Χαράχτηκε το βουνό. Δεν γιορτάζει πια την 25η Μαρτίου με παρελάσεις και δοξολογίες. Το λιμανάκι σκοτίνιασε. Ο ουρανός δεν είναι πια γαλάζιος. Ο πενταδάχτυλος δεν είναι πια η ανάσα των Λευκοσιατών. Οι Κερινιώτες εδώ και 34 χρόνια οργώνουν τον πλανήτη Γη για τα δίκαια και τα δικαιώματά τους. Το βιός, τη θάλασσα, την πατρίδα τους. Η ελπίδα παραμένει στα χέρια των Κερινιωτών και στον Αρχάγγελο.